Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι θα μας πει και η Μαρία Ψαρά. Καθώς Μαρία είναι ανήσυχος για τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στο Κυπριακό, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Τι λέει λοιπόν το ρεπορτάζ σου, περιμένουμε και τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ακριβώς. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Ευλαμπία δήλωσε βαθιά ανήσυχος για τις ανακοινώσεις της 20ης Ιουλίου από τους Τουρκοκύπριους και την Τουρκία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπενθύμησε μάλιστα ότι έχει επανειλημμένα καλέσει όλα τα κράτη-μέλη να απέχουν από μονομερείς ενέργειες, οι οποίες προκαλούν εντάσεις και πιθανόν να υποσκάψουν τις συνεχείς προσπάθειες για αναζήτηση κοινού εδάφους για μια λύση στο Κυπριακό. Τώρα, σε σχέση με τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που ανέφερες και εσύ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, παρά τις δημόσιες δηλώσεις τους, υπάρχουν ανησυχίες ότι τα κράτη-μέλη, τα μόνιμα κράτη του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν θα θέλουν να αποτυπώσουν μια αυστηρή δήλωση κατά της Τουρκίας. Δηλαδή, οι διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι υπάρχει ο κίνδυνος να υιοθετηθεί τελικά ένα πολύ πιο αδύναμο κείμενο ψήφισμα από αυτά που υπάρχουν σήμερα για την αμόχωστο. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι το πρώτο κείμενο που πράγματι κατέθεσε η Αγγλία, η πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπήρχε ονομαστική αναφορά σε Ερντογάν και Τατάρ. Και γινόταν λόγος γενικά και όρθια για δηλώσεις. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές, οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι έγινε μια πολύ σημαντική συζήτηση, αναλυτική σε και σκληρή. Οπότε αναμένεται εντός της ημέρας το τελικό αποτέλεσμα για να δούμε τι τελικά αποτυπώθηκε στο κείμενο των συμπερασμάτων. Θέλω να σου πω και μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο, στην ενημέρωση της Κομισιόν, η εκπρόσωπος Ναμπίλα Ναστραλή είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Είπε επίσης ότι σε περίπτωση που χρειαστεί, οι κυρώσεις παραμένουν στο τραπέζι και μπορούν να υιοθετηθούν με γραπτή διαδικασία.